φωνική πλημμύρα να οδήγησε στο θάνατο δύο ανθρώπων, άφησε όμως πίσω της και δεκάδες απεγνωσμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχασαν τα πάντα και καλούνται να χτίσουν από την αρχή ό,τι παρέσυραν τα ορμητικά ποτάμια λάσπης. Μεγάλος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Αναλυτικά, 130 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ενώ ακόμη μεγαλύτερος είναι ο αριθμός στη Σιτία, δηλαδή 230. Συνολικά πρόκειται για 360 επιχειρήσεις. Η έννοια της κρατικής αρρωγής, της πρώτης αρρωγής που προκύπτει μέσα από την πλατφόρμα, τα στοιχεία όλα ανεβαίνουν σε σχέση πάντοτε με το μέγεθος και το ύψος της καταστροφής επάνω στην πλατφόρμα της αρρωγής. Από την ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, γιατί εκτός της περιοχές που βρισκόμαστε, επλήγησαν και επιχειρήσεις από το Δήμο Ηρακλείου, από την βιομηχανική, από τον Καρτερό, αλλά και μία από τον Δήμο Χερσονήσου, είναι στο σύνολο 130. Ενδεικτικό είναι ότι σχεδόν ένα μήνα μετά τη φωνική πλημμύρα, ακόμη καθαρίζουν τις λάσπες μέσα από τα καταστήματά τους οι επιχειρηματίες της Αγίας Πελαγίας, ενώ άλλοι έχουν καταφέρει να απαλλαγούν από τον τεράστιο όγκο φερτών υλικών που κατέστρεψε την επιχείρησή τους. Όπως λένε, δύσκολα θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν και πάλι τα τουριστικά καταστήματα σε 4 με 5 μήνες, όποτε ξεκινάει η νέα τουριστική σεζόν. Να πούμε, ορίστε, φαίνονται τα πράγματα, φαίνονται, βλέπετε ακόμα σε τι κατάσταση είναι ο οικισμός. Καταλαβαίνετε τώρα την αγωνία τους, γιατί και αυτοί κάποιοι θέλουν να φτιάξουν τα μαγαζιά τώρα και να είναι έτοιμοι για την επόμενη σεζόν. Κάποιοι τα αφήνουν λίγο αργότερα γιατί φοβούνται μην ξαναγίνει κάτι από τη στιγμή που δεν έχει γίνει ακόμη κάποια παρέμβαση για το αντιπλημμυρικό. Το ερώτημα που καίει τους επιχειρηματίες είναι πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Έκλεισε η πρώτη φάση της πλατφόρμας της αρρωγής. Είναι στην φάση της συλλογής και επεξεργασίας και περιμένουμε και εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα να μπουν στη διαδικασία να μας ενημερώσουν και εμάς για το χρονοδιάγραμμα του ακριβές. Μίλησα με ορισμένους καταστηματάρχες, έχουν αυτή την αγωνία πότε θα πάρουν τα χρήματα, διότι δεν έχουν καμία ενημέρωση. Εντάξει, υπάρχει και ανασφάλεια, καταλαβαίνετε δύσκολες εποχές, όλοι έχουν μια ανασφάλεια μήπως δεν πάρουν τα χρήματα που τους αναλογούν. Ήδη ολοκληρώθηκε η αυτοψία στις επιχειρήσεις, όπως και η υποβολή των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αρρωγή. Σύμφωνα με τα συναρμόδια Υπουργεία, θα χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ως πρώτη αρρωγή έναντι της επιχορήγησης για τις ζημιές σε εξοπλισμό και μέσα παραγωγής. Το ύψος ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για ελαφρές ζημιές, 3.000 ευρώ για σοβαρές και 6.000 ευρώ για πολύ σοβαρές ζημιές. Αναμένουμε την οριοθέτηση των περιοχών. Έχει σταλεί έτοιμα αμέσως από την περιφέρεια, ώστε σύμφωνα με τα λεγόμενα της Διεύθυνσης Κρατικής Αρρωγής να γίνει η καταβολή των ποσών που έχουν προαναγγελθεί και αμέσως μετά η προκαταβολή. Οι επιχειρήσεις περιμένουν εν αγωνίως τα χρήματα για να ξεκινήσουν από την αρχή.